να είμαστε. Ή μάλλον πού είναι οι νίκες να είμαστε. Αντώνη, η ομάδα μάλλον νόμιζε ότι, θα κατέβει. Ότι χρειάζεται μόνο το να είμαστε για να κερδίζει. Δεν χρειάζεται να κατέβει. Λοιπόν, μισό λεπτά, για να τα βάλουμε σε όλες σε μια σειρά. Λοιπόν, τι χρειάζεται βασικά. Χρειάζεται like, subscribe και καμπανάκι στο κανάλι μας στο YouTube. Για να είμαστε ωραίοι και να προχωράμε. Οι κληρώσεις μας προχωράνε. Το κινητό, το Redmi Note 11, από τους Cable Unboxing, το κανάλι που μας στήριξε και μας έδωσε αυτό το κινητό και μας βοήθησε αυτή την κλήρωση, έχει πάρει το δρόμο του και πάει προς την Πρέβεζα. Το ένα ρολόι πήγε Γιάννα, το άλλο Πρέβεζα. Ευτυχώ τα μπλουζάκια Κούρτιτ έμειναν Θεσσαλονίκη και φύγανε σε, σε φίλου. Σα έδειξα από ένα πολύ τον τρόπο με τον οποίο μπαίνετε στη μεγάλη μα παρέα. Αν θέλετε να είστε ακόμα περισσότερο συνδεδεμένοι, έχουμε και παρέα στο, στο Viber. Εκεί τα λέμε καμιά φορά. Αν χάνουμε λίγο, τα αφήνουμε γιατί ο Νίκο είναι και παρονομητικό, δεν μπορεί στι νίκε, είναι όλο χαρά. Συζήτη λίγο, το πιάνουν οι μαύρε του. Άλλωστε, οι άσπρε τη νίκη, οι μαύρε χαρέ, αυτή είναι η ζωούλα μα, Νίκο μου. Λοιπόν, ε, πα για ένα πά... Μόνο η μία φανέλα πήγε στη χαλκιδική του Κούρτιτ. Η μία φανέλα. Ε, εντάξει, ένα με ένα, ένα είμαστε όλοι μαζί. ναι, ναι, σε... Σαν τη χαλκιδική δεν έχει, σαν τον Κούρτιτ πρέπει να έχει γιατί έχουμε γερό να το δούμε. Λοιπόν, Α τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Όχι μόνο το Κούρτι. Όχι μόνο το Κούρτι. Εντάξει. Λοιπόν, φορτσάτο είσαι. Ε, Πα για να πάω κανένα Ε, όσο και αν θέλει κάποιο να πει ότι υπάρχει πρόκληση του Ολυμπιακού, τα παιχνίδια μα τα 9, παιχνίδια χωρί νίκη. Είναι 9 παιχνίδια χωρί νίκη. Είδα το ότι αμέσω κυκλοφόρησε. Τη τελευταία φορά που νίκησε ο Πάο και η Μεζίνη είχε ένα 80. <laughs> και τώρα έχει. Ε, πόσο έχει. Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι πόσο, πόσο έχει ο Πάκ προβληματίζει. Ο Πακ προβληματίζει γιατί δεν είναι καλά. Αρχικά γιατί δεν κερδίζει. Συνέχεια γιατί δεν είναι καλά. σε συνέχεια γιατί έχει προβλήματα και ελλείψεις που τον κάνουν να παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Ένα ακόμα κομμάτι του παζλ είναι ότι και αυτοί που παίζουν δεν δείχνουν να μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση, να σου δείξουν κάτι. Ο, ο, ο κόσμος παραπονιέται κυρίως όταν δεν βλέπει προσπάθεια μετά το παιχνίδι με την Nike στο τέλο, στο 1-1, ήταν και φρέσκο, η πρόκριση επί του Ολυμπιακού, η Τούμπα χειροκρότησε του παίκτε. Χθε, ή μάλλον από τι πρώτε 24 ώρε από την στιγμή που ο Πάουκ ιτήθηκε ε, και από τον Παζιάννα, γιατί μεσολάβησε και ήταν από τον Ολυμπιακό, ε, φταίει όποιο αναπνέει. Αυτό εντό αϊκών έχει μια λογική. Το καταλαβαίνω ότι όταν χάνει η ομάδα Όλα. Και θυμάσαι και το μεταγραφικό σχεδιασμό και το τζοβίνγκο το, το Μπίσεσβαρ, το, το Γκούρτις που πλέον δεν σκοράρει. Τους πάντες όλους. Ε, Επαναλαμβάνω ε... και στέκομαι σε ένα σημείο Νίκο και να σου δώσω πάσα. Yeah. Ο Πάουκ στα Γιάννα σου έδειχνε μία ομάδα η οποία δεν γενικά δεν δεν σ' έπιθε ότι, ότι μπορεί να το γλιτώσει. Δεν σ' έπιθε ότι μπορεί να, 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 σκοράρει. Δεν σ' έπιθε ότι μπορεί να απαντήσει. Δεν. Και πάμε τώρα σε που λες ήταν μία από τις χειρότερες. Εφανίζει του Πάουκ φέτο. Θύμησε βέβαια πολύ η εικόνα τη ομάδα στην αρχή τη σεζόν. Ε, οι δικαιολογίε μπορούν να υπάρξουν πολλέ. Ε, Όπω είναι οι, απουσίες, οι σημαντικέ απουσίε, ε, εδώ είμαστε που λέγαμε ότι η επιστροφή Ίγκασον, ότι ο Πάο κατάφερε με Ίγκασον Κρέσπο να βρει ένα αμυντικό δίδυμο που βοήθησε. Η επιστροφή Αγκούστο, η παρουσία των Λίρατζη Τσιγκάρα, οι οποίοι περισσότεροι από αυτού δεν έπαιζαν. Δηλαδή, το αμυντικό δίδυμο του Ίγκασον και ο Κρέσπο ήταν στα Γιάννενα. Αν τα βάλουμε σε μια σειρά, Αγγούστο ο Λίρατζη ήταν... Λίρα δεν έπαιζε, ο Κρέσπο δεν έπαιζε, ο Ίγκασον δεν έπαιζε, ο Βιερίνη δεν έπαιζε. Ο Αύγουστο δεν έπαιζε, ο Μπίσεσβερ δεν έπαιζε, ο Ζήφορο δεν έπαιζε. Σίγουρα αυτό είναι μια. Ε, όχι δικαιολογία για να τη λέμε, είναι μια δικαιολογία πραγματική. Είτε, ε, είτε ω δικαιολογία το χρησιμοποιήσετε, είτε όχι. Είναι ένα γεγονό. Δεν μπορεί να το, το βάλει στο, στο, στη ζυγαριά. Δεν ναι γίνεται. Είναι ένα γεγονό. Ειδικά όταν μιλάμε για μια ομάδα που από την αρχή του καλοκαιριού λέμε ότι. Έχει ελλείψεις ε, στο ρόστερ της. Παρ' όλα αυτά ε, υπάρχει σίγουρα προβληματισμός γιατί η ομάδα δείχνει δύο διαφορετικά πρόσωπα πάντα α, και υπάρχουν και ποδοσταριστές οι οποίοι δείχνουν ε, διαφορετικά πρόσωπα ανάλογα με την κρισιμότητα του αγώνα. Α, θα πω τώρα μου, το... αυ ναι. αυ αυτό κάναμε και στο σχολείο όπως ήμασταν όταν η καθηγήτρια ήταν με σύνταξη, και όταν έλειπε. Αλλά οι παίκτες δεν είναι μαθητές. Ε, βέβαια, και ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια ομάδα που ε, θα δικαιολογηθεί αυτό σίγουρα να γίνει μία-δύο φορές, αλλά όχι έτσι όπως γίνεται τώρα. Δηλαδή, αποδεικνύεται ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Ε, εγώ, το ως, ε, προ, προσπαθώντας να ψάξω πούμε, γιατί γίνεται αυτό, γιατί δεν έγινε μόνο τώρα, έγινε και το συνεργέτης σεζόν και στα αρχή τη σεζόν ο Πάκου ψαχνόταν. Μετά έκανε ένα σερί με νίκε, με επιτυχίε, με προκρίσει κτλ. Και τώρα πάλι βρίσκεται εδώ που ο Πάκου έχει θέματα. Ε, νομίζω ότι είναι δύο, τα, δύο, οι λόγοι που σημαίνουν αυτά. Πρώτον, ότι ο Λουτσέσκου, μάλλον ο Πάκου είναι η ομάδα Λουτσέσκου. Που ο Λουτσέσκου στηρίζεται κυρίω στο συνέστημα και, και μίλησε για το συνέστημα μετά το τελευταίο αγώνα, ότι υπάρχει πρόβλημα κτλ. Ε, στηρίζεται πολύ στην ψυχολογία και στη σχέση, μια ιδιαίτερη σχέση που ίσως να μην έχει υπάρξει. Σε αυτό που λες πάντως, είναι μία από τις πιο σημαντικές παράμετρους. Ναι, κόπηκε για λίγο σύνδεση. Λοιπόν, στηρίζεται πολύ στη ψυχολογία ο Πάου, καθώς ο του Λουτσέσκου. Και θεωρώ ότι ε, έτσι όπως αυ, αυ, με αυτό το πράγμα έχει μεγάλη δύναμη, κερδίζει μεγάλη δύναμη ο ΠΑΟΚ από αυτή τη σχέση παιχτών και προπονητή, έτσι υπάρχουν και αδυναμίες πάνω σε αυτό. Δηλαδή όταν ο Λουτσέσκου δεν είναι καλά, όταν ο Λουτσέσκου δεν δίνει τόση ιδιαίτερη βαρύτητα σε κάποιο παιχνίδι. Ε, αυτό περνάει και στην ομάδα. Α, και νομίζω ότι βλέποντα τα πρόσωπα των παιχτών πριν από έναν αγώνα, καταλαβαίνει αν θα κερδίσει ο Πάκου ή όχι η σημαντικότερη ατάκα που κρατάω από την, από την ανάλυση που έκανες είναι η εξή ότι αυτός είναι πλέον Πάουκ Λουτσέσκου, όντως. Με τα καλά του και τα κακά του. Mm. Δηλαδή δεν, έγινε πολλή συζήτηση να τη σεζόν για το πότε ο Πάουκ θα γίνει ομάδα του Λουτσέσκου. Και έχει γίνει. Και επαναλαμβάνω με τα καλά του ότι όταν η ομάδα κάνει focus σε παιχνίδι, σε διάδα αγώνων ή τα βγάζει πέρα όπως το έκανε με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και πήρε δύο πολύ σημαντικές προκρίσεις που όπως λέμε Νίκο μου το έδωσαν ζωούλα μέσα στη σε σεζόν αλλά ε, και στα παιχνίδια της ε, τις που έκανε τις ευρωπαϊκές αλλά και στο παιχνίδι του Μασέι που το τέλος του βρήκε τον Πάοκ όπως ακριβώς το είχα στο μυαλό μου ότι έλεγα θα ήθελα πάρα πολύ ο Πάοκ να αποκριθεί αλλά στο τέλος θα ήθελα να δω όλους τους παίχτες να ξέρω ότι μέσα του έχουν πει φίλε στέγνωσα τα έδωσα όλα, με τα λάθη, με τα στραβά μου, αλλά τα έδωσα όλα. Δεν μπορεί να μου πει κανένα τίποτα, δεν προσπάθησα. Και αυτό είναι που μα καίει τελευταία. Ειδικά στο μάτς με τον Πάς, γι' αυτό είπα ότι ο Πάουκ στο μάτς με τον Πάς είχε ένα μεγάλο δεν από πάνω του. Δεν Θεωρώ... όρεξη, δεν... γενικά. Ναι. ναι. Θεωρώ, Αντώνη, ότι ο... η ομάδα, ο προπονητής και οι παίκτες έχουν... έδωσαν πολύ μεγάλη βαρύτητα στα δύο μάτς με τη Μαρσέη και στη, μετέπειτα στην πρόκριση ε, στο, για τον τελικό κυπέλου δηλαδή στην πρόκριση του Ολυμπιακού ε, όπου έπαιξαν σαν να είναι σαν να μην υπάρχει αύριο σαν να είναι η μεγάλη τελική και δι, βλέπουμε τώρα ότι φαίνεται σαν να έχουν αδειάσει και να σου πω για ε, κάτι δικό. Έχουν ψυχολογία ε, φοβούνται ίσως σε κάποια στιγμή στο, μέσα στο, κατά τη διάρκεια του αγώνα ε, και σίγουρα γι' αυτό από την άλλη υπάρχει αυτό που λένε και πολύ φυλάδι και πολύ ότι δεν το φοβόμαστε το Λουτσέσκο στο τελικό γιατί ξέρουμε ότι εκεί θα επικεντρωθεί ε, ο ΠΑΟΚ όμως ε, όταν θέλεις να κάνεις επιτυχίες και να λέγεις ε, μεγάλη ομάδα ε, πρέπει αυτή η ψαλίδα ανάμεσα στα σημαντικά που και στα μη σημαντικά να μην είναι τόσο μεγάλη γιατί κινδυνεύεις να χάσεις ε, και πράγματα που τα θεωρείς δεδομένα Όπω για παράδειγμα, αν χαθεί το κύπελο, γιατί είναι ένα αγώνα, θα κρυφτεί εντελώ διαφορετικά ο Λουτσέσκο από ότι αν το πάρει. Α, ε, το εννοεί αυτό, θα το κρίνει διαφορετικά το Λουτσέσκο, αν χάσουν το τελικό. Θα κρυφτεί εντελώ διαφορετικά. Γενικότερα. Πιστεύω Γιατί? ναι, ειδικά από την κοινή γνώμη. Ειδικά από την κοινή γνώμη. Γιατί ο Πάουκ θα έχει χάσει, έχει χάσει ήδη το στόχο του προγραμματισμού με μεγάλη διαφορά, δεν το δεν πάλεψε ποτέ, α πούμε. Δεν μπήκε ποτέ στη διεκδίκηση του τίτλου. Ε, ενώ επέστρεψε στον Πάοκ, υποτίθεται για να διεκδικήσει Ωραία, το τίτλο. Ναι. Αυτό ήταν ο στόχο. Σωστά. Και ναι, αν δεν σωστά. φέρει και κάποιο τίτλο, δηλαδή αν δεν έρθει το κύπελο, είναι λογικό να υπάρξει κριτική στο πρόσωπο του Λουτσέσκου. Έτσι δεν είναι. Ναι, απλά δεν θα, εγώ δεν θα, δεν θα πω ότι ο Λουτσέσκου 100% πέτυχε ή 100% απέτυχε, αν κερδίσει ή δεν κερδίσει το κύπελο. Ναι. Ε, σίγουρα ε, για έναν προπονητή ε, με τα δικά του ποσοστά επιτυχίας θα πω θα σκεφτώ τι έκανε λάθος. Τι πήγε λάθος και δεν είχε την ομάδα του έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει σε μάτς τελικούς εντός με, ε, με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά τη λέξη τελικό. Ναι. Ε, ναι. ε, αλλά δεν θα, δεν θα πω την επιτυχημένη χρονιά αν πάρει το κύπελο, και θα μειώσω κάτι αν δεν το πάρει. Ο λόγο για τον οποίο ε, θα ήθελα πολύ ο Πάουκ να πάρει το κύπελο είναι ένα. Διότι ο, ο Πάουκ, και το έχουμε ξαναπεί, Νίκο, δεν του περισσεύει ούτε μισό τίτλο. Μέχρι το 2016 ο Πάουκ είχε έξι τίτλου. Και τώρα πάει για τον 12ο. Wait. Ε, οι φίλε του ΠΑΟΚ που έχουν όλο τον εκνευρισμό με τα Γιάννενα και αυτά ή οτιδήποτε ή όπω θα χρειαστεί να περάσει λίγο καιρός για να το δουν απ' έξω το, να δουν ως τρίτη τον ΠΑΟΚ να μεγαλώνει θα, Τι θα σε λύσε μεγαλώνουν Τελία, ομάδα, για παύλα, δεν, δεν, υπάρχει θα πρέπει όμως ζητώμα. και η ομάδα ναι συμφωνώ αλλά θα πρέπει και η ομάδα μέχρι το τελικό να βοηθήσει αυτή τη συσπήρωση μέχρι το τελικό έτσι Γιατί 100 μαζί σου αυτό η εφάνιστα στα Γιάννενα ε, αν συνεχιστεί και στα επόμενα παιχνίδια, τέτοια εφάνση. Ε, θα δημιουργήσει άλλη ψυχολογία του τελικού. Και γι' αυτό λέω ότι μπορεί να δικαιώτη και να χάσει και αυτά που θεωρούσε δεδομένα. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι θα χάσει τη δεύτερη θέση. Και δεν μιλώ γι' αυτό. μιλώ γενικά για αυτή την συσπήρωση που υπήρχε. Ε, από τη στιγμή που ο και κατάφερε να αφήσει πίσω του το, 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 το κακό ξεκίνημα δηλαδή από το Δεκέμβριο και μετά μια συσπήρωση που φέρει μεγάλες επιτυχίες, μεγάλες προκρίσεις γιατί όλοι μαζί νικάνε και όλοι μαζί χάνουν δεν είναι μόνο το αγώνι τμήμα. είναι όλοι είναι τα, γραφεία, είναι τα γραφεία, είναι ο κόσμος, είναι τα πάντα ε, γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει το κουμπί να γυρίσει, να πατηθεί ε, γρήγορα και ίσως να είναι μια καλή ευκαιρία το ντέρβι με τον Άρη. Όπου... Είναι πολύ σημαντική μια... ευκαιρία. Και ως αγώνας και ως αντίπολος τα πάντα. Έτσι, δηλαδή το, το καταλαβαίνει οποιοδήποτε. Είναι πολύ σημαντική ευκαιρία εδώ ε, να πάρει ο Πάκος μια νίκη ακόμα και αν δεν παίξει καλό ποδόσφαιρο να πάρει νίκη ώστε θα μπει με άλλη ψυχολογία στη συνέχεια για το τελικό του κυπέλου. Θεωρώ ε, κομβικό το Μαθετάρ, χωρίς να σημαίνει ότι αν το χάσω πάω στο τελικό. Αλλά επειδή εγώ ε, το βλέπω και τον πάω πολύ συχνά ότι επηρεάζεται από το γενικότερο κλίμα, είναι καλά να πριν το τελικό να έχει μπει με διαφορετικό τρόπο από ό,τι βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Και άλλωστε είπαμε ότι ο, η ομάδα Λουτσέσκου είναι κυρίω ομάδα του συναισθήματος και της ψυχολογίας και γι' αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο στο θεωρώ στα ποδητήρια μια νίκη επί του Άρη. Κάτι μεταξύ σοβαρό και αστείου. επειδή από την λήξη του αγώνα με τα Γιάννα και αυτά άκουσα πολύ το, ξέρεις, το, το μπούλο, και τέτοιο αυτό το απλό. Θα το κόψω το μαντάζ, νίκο, θα τη βρω την άκρη. Θα, θα βάλω ένα <laughs> πίπ, κάτι. Ε... Είπα να κρατήσουμε ένα επίπεδα. παιδιά, εντάξει, μεταξύ σοβαρό και αστείο, μην ανησυχείτε. Οι περισσότεροι που παίξαμε τα Γιάννα θα βγουν δηλαδή <laughs> <Εντάξει>. <laughs> ναι, ξέρει, λίγο ε, επειδή πάντα ε, το προσπαθώ αυτό να, να ψάχνω τακτικέ και να, να τι λέω και να τι ακούω λίγο για να, να χαμογελάω, είναι και αυτό να ότι ξέρει: Στο κάτω-κάτω τη γραφή, αυτού για του οποίου λέτε παίξαμε τα κιάννα να, να, να φύγουν, ναι, οι περισσότεροι θα φύγουν. Ο Βαρέλα δεν θα είναι εδώ. Ο Σίτλεϊ μάλλον δεν θα είναι εδώ. Οι υπόλοιποι, μάλλον δεν θα και να είναι εδώ, δεν θα είναι βασικοί. Ούτω ή άλλω δεν θα ήταν βασικοί. Δηλαδή, okay, εγώ καταλαβαίνω ότι ειδικά τι πρώτε ώρε σου φταίνε όλοι. Δηλαδή, τώρα, μιλτάνε... επειδή είπε Σίκλεϊ, επειδή είπε σίκλαιη, ε, υπήρχε στο πάγκο τη στα Γιάννα. Ε, θεώρησα ότι θα χρησιμοποιηθεί και εδώ είναι ο δεύτερο λόγο που προανέφερα πριν και ξέχασα να πω το δεύτερο λόγο. Που θεωρώ ότι ο Πάοκ ε, βρίσκεται σε αυτό την κατάσταση. Πιστεύω ότι θα έπρεπε ο Λουτσέσκου να χρησιμοποιήσει και άλλου παίχτε μέσα στα playoff. Και ειδικά από τη στιγμή που ο ίδιο λέει ότι η ομάδα έχει ξεζουμηθεί, ότι είναι κουρασμένο. Ότι ε, φέρε τον Νουεντράουγκο παίξε να παίξει, να το δούμε το παιδί. φέρ' το γιατί όχι. Φέρε Ο Τσαό δηλαδή χθε στα Γιάννενα δεν μπορούσε να παίξει θέση του Σίνκλε, ο οποίο δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Για ποιο yeah. λόγο δεν έπαιξε. Α μην έπαιζε όλο το μάτσι, ή από την αρχή έπαιζε 45 λεπτά. Ή ο κούτσια ή οποιοδήποτε άλλο θεωρώ ότι. Έχω πέχνι, την εντύπωση ότι ο Λουτσέσκο να είναι Δηλαδή, πόσο κάνει... χειρότερο. Τε... 4-0 θα έχανε, 3-0 στα Γιάννα. Πόσο χειρότερο θα ήταν. Ο Λουτσέσκο είναι του Πορτογαλίου που κάνει Έτσι. τα πλάνα του και στην. Πώ το λένε, στου 11 συν 5 στην 16 του δεν τον είχε. Το ναι. Αυτό ναι, και να πέρα. πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί σε αντίστοιχη περίπτωση, μετά από συνεχόμενε πέντε, αν θυμάμαι καλά, αποτυχημένε αποτελέσματα, Χρησιμοποίησε, έβαλε το τσιγκάρα και το λίρατζι. Και τελικά παίζουν, είναι βασικοί. Ναι, προφανώ του είχε και στην ομάδα και, και, και του εμπιστεύεται περισσότερο. Ε, εντάξει. Το περίμενα πάνω ότι στα Γιάννη, γιατί και ο αντίπαλο θα μπορούσε να μπει. Δεν ένα ντέρπι, και η ομάδα κουρασμένη κτλ. Ε, δεν το τόλμησε να το κάνει τώρα. Εντάξει. Ε, δεν ξέρω τι να πω. Ε, κάτι πρέπει να κάνει πάντως ε, για να αλλάξει να μην φαίνονται οι παίκτες τόσο πολύ πώς να κάτι πρέπει να αλλάξει Ωραία, λοιπόν βάζουμε τελεία και περνάμε στο επόμενο κεφάλαιο που είναι οι μεταγραφές ήδη εδώ δίπλα μου βλέπετε ε, το όνομα ενός εκ των μεταγραφικών στόχων του ΠΑΟΚ για την θέση που ανοίγει το πόσο θα ανοίξει θα το δούμε σε ποσοτικά εννοώ ε, κάτω τα δακάρια Τανιέλ Φουζάτου 24 χρόνων, Βραζιλιάνος, τερματοφύλακας, αποκτήθηκε πριν από 4 χρόνια από την ε, ε, Ρώμα, ε, η οποία τον πήρε από την Παλμέρας. Ε, Ήταν το καλοκαίρι στο οποίο η Ρώμα πούλησε έναν Βραζιλιάνο τερματοφύλακα, και όχι όποιον, και όποιον τον άλυσον στην ε, Λίβερπουλ, έναντι 65 εκατομμυρίων ευρώ αν δεν κάνω λάθος, και με αυτά τα λεφτά πήρε τον Ντανιέλ Φουζάτο, ο οποίο ακούγεται για τον Πάουκ. Αλλά πήρε και με 9 εκατομμύρια τον Ρόμπιν Όλσεν, ο οποίο νωρίτερα είχε περάσει από τον Πάουκ. Ένα από τα μεγαλύτερα ε, ερωτηματικά όσον αφορά το τι, τι είχε αυτό ο παίκτη και ήρθε, τι έδειξε μετά και δεν το έδειξε τον Πάουκ. Αλλά α μην το ανοίξουμε το, 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 το κεφάλαιο Το θέμα μα είναι εδώ, ο Ντανιέλ Φουζάτο. Πρώτο ερωτηματικό. Okay. Η ηλικία του. Είναι 24. Ε, τα, ναι, περισσότερα 24 αφή... 25, δηλαδή. ναι. τα περισσότερα Τα περισσότερα παιχνίδια που έχει κάνει είναι ε, αν θυμάμαι καλά, τα πέντε τελευταία από τα αθλήματος της περσινής σεζόν. Τα έδωσαν όλα. Ναι. Το είναι Φουζάκο είναι ένας... Ερωτηματικό. Ε, ναι, είναι είναι ένα από τους ε, τερματοφύλακε που είναι ψηλά στη λίστα. Ε, οι πληροφορίε ειδικέ μου λένε ότι είναι πρώτο στη λίστα. Μαζί με κάποιον ακόμη ο οποίο είναι πιο μεγάλο ηλικιακά. Οι πληροφορίε ειδικέ μου λένε ότι ο άλλο τον σπρώχνει λίγο και τον ρίχνει πιο κάτω. <χω> ε, ο Μπότο έχει καλό βιογραφικό στι επιλογέ τερματοφυλάκων που δεν ήταν πολύ ιδιαίτερα ονόματα αλλά πλέον είναι. Ο ήλιο στη συνέντευξή του έχει μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο ασχολήθηκε και κινήθηκε για τον Γιάνν Όμπλακ, ο οποίο πλέον είναι εδώ και χρόνια στην Ατλετικό Μαδρίτη και είναι ένα από του κορυφαίου τερματοφύλακε στον κόσμο. Εγώ τον βάζω στο top 5 σίγουρα και σε μια ομάδα η οποία, όχι η αρχή της, η ζωή της όλη είναι η άμυνα με τον Γιάνν Ομπάμα. Ε, και όταν ε, μπορεί να σκεφτώ καλά ρε Μπότο ποιος είναι αυτός ο φουζάτο τώρα Δεν έχει παίξει πουθενά ε, Από την άλλη κάθομαι και σκέφτομαι τι μπορεί να του είπε ο πρόεδρος της ε, Μπενφίκα Όταν του είπε θα φέρω έναν τύπο από τη σλοβενια ένα έναν 17χρονο για τερματοφύλακο yeah. ε, οπότε, οπότε γι' αυτό ήρθε έτσι ο Μπότο εδώ ε, πρέπει να υπάρξει εμπιστοσύνη. Θα κρυφθεί και αυτός. Η, ε, εσύ το ερωτιμ... η, Εγώ διαφορά, ότι... η, διαφορά, η της επιλογής είτε αγωνιστικής είτε μεταγραφικής το μεταγραφική, με τις υπόλοιπες είναι πολύ μεγάλη παιδιά. Ένας, ένα δεξί back, ένας extreme, ένα ένας εξτρέμ, ένα χαφ μπορεί να μπει να κάνει πέντε παιχνίδια, να κάνει παπάδες και μετά από πέντε παιχνίδια να σέρνεται. Ή μπορεί να ξεκινήσει χάλια, να μείνει ένα μήνα έξω, να μπει και να πετάει. Η, η μεταγραφή τερματοφυλακά είναι πολύ δύσκολη. Θέλει timing ε, για το πότε θα τον βάλει, βάλεις, πώς θα τον εμπιστευτείς, αν θα του δώσεις το νούμερο ένα. Γιατί ο Πάκ τα έχει ζήσει αυτά το να ψάχνει δυο τερματοφυλακές και να λέει ποιο θα είναι νούμερο ένα, ποιο θα είναι νούμερο δύο. Και τελικά έκανε yeah. πορεία τίτλων με τον θεωρητικά νούμερο 2. Το παιδί που ήρθε με προσφυγή από τον Μπα Γιάννη, ενώ είχε αποκτηθεί. Ο... Ωραία. Τα έχει όλα αυτά. Έτσι, έτσι, Ο Φουζάτο είναι ένα τερματοφύλακα ο οποίο παίζει, ανήκει στη Ρώμα, έτσι, σε ένα, σε ένα, σε ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα στην Ιταλία, σε ένα το από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα τη Ευρώπη. Είναι δεύτερο τερματοφύλακα. Ε, ήταν στα προηγούμενα παιχνίδια στο Πάγκο. Πίσω τον, έχει... Λίπα, τον ντόμινο που έχει γίνει, πίσω τον ναι. Λίπα τον οποίο ο Μουρίνιο τον πήρε από τη Γούλφ. Η Γούλφ πήραν από τον Ολυμπιακό τόσα και ο Σα πήρε το Μαθλίκ για τον οποίο τόσε φορέ έχουμε συζητήσει εδώ πέρα. Ακριβώ. <σχε> Στα νούμερα δεν έχει αγώνε, δεν έχει, αλλά πώ να έχει όταν είναι δεύτερο τροματοφύλακα στη Ρώμα. Ε, αν αγωνιστεί και παίξει και τον, τον πιστέψουν και παίξει στην Ρώμα βασικό, δεν υπήρχε περίπτωση να κινηθεί για την απόξή του. Αλλά σίγουρα το γεγονό ότι δεν έχει αγώνε είναι αυτό που κάνει τον ΠΑΟΚ να μην έχει οριστικά κλείσει την μεταγραφή και να κοιτάει και άλλη περίπτωση. Ε... Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση στη ζήτηση για τερματοφυλακά δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει έναν συγκεκριμένο στόχο και ψάχνει να πάρει τον Α ή τον Β. Έχει στο μυαλό του ένα παίξει από κάθε ράφη. Το να διαλέξεις χαρακτηριστικά το δέχομαι αλλά το να αμφινταλαντεύει σε αράφια σημαίνει ότι δεν έχει πάρει απόφαση ακόμα το πώ θα κινηθεί σε μια θέση που είναι κομβικότατη. Δηλαδή. Ναι. Πιστεύω ότι αν ο Χουζάτο είχε πέρσι ας πούμε, 15 αγώνε, τώρα θα ήταν ήδη στη τούμπα. Ε, εκεί θεωρώ ότι θα κρυθεί. Δηλαδή, αν θα αποφασίσει ο Μπότο τελικά όντω να πάει εκεί ή θα πάει σε σε κάποιο τερματοφύλακα που μπορεί να μην θεωρεί ότι έχει το ίδιο ταλέντο αλλά ότι μπορεί να σταθεί ας πούμε στον Μπάουκ ε, και ότι έχει μια έχει μια, μια φόρμα, έχει κάποια παιχνίδια. Ε, γιατί αυτός δεν έχει παιχνίδια, αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι το, το ερωτηματικό. Πολύ ωραία. Ε. Λοιπόν, μπαίνει στην άκρη ο, να... ο Φουζάτο. Να πούμε ε. ότι τι Ότι στο ταξίδι του Μπότος στην <laughs> Ιταλία συζητήθηκε, ε, συζήτησε για τον Φουζάτο και επίσης ε, μίλησε και με αριστερό μπακ, τον οποίο τον έκοψε στη συνέντευξη. Κάτι για το οποίο έχει μιλήσει ο Μπότο σε παλιότερη συνέντευξή του και για το πόσο σημαντικό είναι για αυτόν η συνέντευξη που περνάει τους ε, μεταγραφικούς στόχους. Τους ποδοσφαιριστές που ενδιαφέρεται. Ναι. ναι. Και θεώρησε ο Μπότο ότι ο παίκτη ο αριστερός μπακ για τον οποίο πήγε και μίλησε στην Ιταλία, εκτό από την περίπτωση του τερματοφύλακα, ότι νοιαζόταν πιο πολύ για το καιρό τη Ελλάδα, για, τα... για τη ζωή στην χώρα, παρά για το ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό τον έκοψε. Ε, οπότε δεν έχει υπάρξει και εξέλιξη με αριστερό πάκ. Πρέπει να μιλάει σίγουρα και με άλλον. Αλλά αυτό ήταν η ιστορία, η μικρή ιστορία έτσι από την Ιταλία. Κλείνοντα να πω ότι στο τελευταίο που ακούτε, είπαμε για το ότι έχει κλείσει οριστικά η υπόθεση Κουαλιάτα. Η υπόθεση Νάσμπερκ είναι λίγο διαφορετική από την άποψη ότι από τη μία η ομάδα από το Μοδεβιδέο προστατεύει τον Κουαλιάτα γιατί να τον πουλήσει. Από την άλλη, ο Νάσμπερκ παίζει κανονικά στην ομάδα του γιατί εκεί λύγει το συμβόλαιό του. Είναι ένα παίκτη ο οποίο είναι βασικό και δεν θα τον αφήσουν να του κάνουν καμιά χάρη να πει μέχρι να αφού θα φύγει. Δεν, σε... δεν θα σε βάζουμε. Και κλείνοντα, Νίκο, όπω πάντα την καυτή πατάτε, την πετάω σε σένα. Πάω Κάρις, σ' ακούω. Πάω Κάρις. Αυτή, η, ε... παύση. Παύση, παύση. Πάω Κάρις, πρέπει... Ένα γκολ, ένα γκολ. <laughs> Θεωρώ ότι ήρθε η ώρα, λίγο πριν το τέλος, να κάνω ο Πάκο αυτό που πρέπει και αυτή η νίκη να πάρει την νίκη και αυτή η νίκη να δώσει το έδασμα για τον ε, τελικό κυπέλου. Με αυτή την νίκη ο Πάκος ουσιαστικά τελειώνει. Αν κάνει αυτή την νίκη τελειώνει με, την, ε, με το πρωτάθλημα, με την κατάκτηση της ε, δεύτερης θέσης ε, και επικεντρώνεται ξεκάθαρα στο τελικό του κυπέλου και σίγουρα θα, 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 θα αλλάξει και η ψυχολογία. Σε αντίθετη περίπτωση... Μάστο θα πάει πίσω. δύσκολα Αυτά. μέχρι το τελικό θα πάει δύσκολα και τα πράγματα θα ζορίσουν ακόμα περισσότερο για την ομάδα Αυτά από μας άντε να δούμε μια τάκα στο, 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 στο τέλος και τα λέμε μετά το ε, τέταρτο και τελευταίο φετινό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης